Πάμε τώρα στην ένοπλη επίθεση στο Βύρονα, όπου ο πιστολέρο με χειρουργική ακρίβεια γάζωσε το όχημα, στο οποίο επέβαιναν το θύμα και η σύντροφός του, ενώ σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν το ανήλικο παιδί του. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές φρίκης της σε ψυχρό εκτέλεσης, ενώ οι αρχές βλέπουν μαφιόζικο χτύπημα και ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της αλβανικής μαφίας. Μαφιόζικη εκτέλεση στον Βύρονα. Με δύο σφαίρες, μία στο κεφάλι και μία στο λαιμό, άγνωστη γαζών 32χρονο το βράδυ της 5ης στην οδό Μεσολογγίου. Κλιμάκιο της αστυνομίας και ιατροδικαστής πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο που βρίσκεται το άψυχο σώμα του άνδρα. Ήταν 9.30 ακριβώς. Ήμουνα στο μαγαζί, έκλεινα την ταμιακή μου και ακούω σε δευτερόλεπτα μπαμ μπαμ. Βγαίνει μια γυναίκα, ούλιαζε. Το φάγανε, δεν καταλάβαινε και τι έλεγε, βέβαια. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, η 37χρονη σύντροφος του θύματος που επέβαινε μαζί του στο μοιραίο τζιπ, λυγίζει. Οι δράστες ακολούθησαν το όχημα του άνδρα μέχρι την οδό Μεσολογγίου και λίγο πριν επιβιβαστεί σε αυτό το 7χρονο παιδί του, τον εκτέλεσαν εξ επαφής με χειρουργική ακρίβεια. Και ακούω πυροβολισμό. Και βγαίνω και από έξω από εδώ κρυφάλα, είδα ότι βάραγε σφαίρες. Μπήκα μέσα. Εδώ ακριβώς ο 32χρονος πάρκαρε το μαύρο τζιπ όταν μια μηχανή με δύο άτομα προσεγγίζει και ένα από τα δύο τον πυροβολεί εν ψυχρό. Σε απόσταση αναπνοής στο ανήλικο παιδί του, το οποίο είδε να δολοφονούν τον πατέρα του. Ήταν λυπηρό και δύσκολο γιατί ήταν το παιδάκι μπροστά. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την προνεκριτική διαδικασία βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς διαπίστωσαν ότι ο 32χρονος ήταν γνώριμος στις αλβανικές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα είχε εμπλακεί σε πλήθος εκτελέσεων στη γειτονική χώρα, μεταξύ των οποίων και σε ένα αιματηρό περιστατικό στο Μιλότ. Οι αρχές αναζητούν τώρα βιντεοληπτικό υλικό για να καταφέρουν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής τους. Θα σταθούμε στο θέμα. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι κοντά μας με πληροφορίες για το προφίλ του θύματος, που όπως φαίνεται ήταν γνώριμο των αλβανικών αρχών, Μιχάλη. Λένε για ένα πρόσωπο σκιά, κάνουν λόγο οι αλβανικές αρχές, σχολιάζοντας την προσωπικότητα του 32χρονου άνδρα που έπεσε νεκρός χθες το βράδυ στο Βύρονα. Το θύμα δέχτηκε δύο σφαίρες σε λαιμό και κεφάλι, ενώ φαίνεται να είχε ενεργό συμμετοχή στην δολοφονία του βασιλιά του Τζόγου στην Αλβανία στις 22 Ιουλίου του 2022. Τότε άγνωστα άτομα, που σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, μεταξύ αυτών των αγνώστων, εισαγωγικά ήταν και ο άνδρας που έπεσε χθες νεκρός στο Βύρονα, τον εκτέλεσαν με Καλάσνικοφ 103 φορές με αποτέλεσμα να τον δολοφονήσουν έξω από το διαμέρισμά του στο Μιλότ. Τώρα, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν στη χώρα μας, δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Δεν είναι παντρεμένος με 37χρονη γυναίκα, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας εχθές στην δολοφονία του, αλλά ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα στην Αλβανία, που μάλιστα είχαν αποκτήσει και παιδιά. Φέρεται να είχε παράνομη σχέση και να πηγαινερχόταν συνεχώς από την Αλβανία στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κρυβόταν μετά το περιστατικό, το αιματηρό περιστατικό στο Μιλότ, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ελληνικές αρχές. Εξού και βρισκόταν εδώ στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Όμως η αντιπαράθεση αυτή μεταξύ δύο ομάδων της αλβανικής μαφίας φαίνεται πως άθηκε κέρια για την τύχη του συγκεκριμένου άνδρα, καθώς τον εντόπισαν τελικώς μετά από έρευνες που φαίνεται να έκαναν. Δεν τυχαίο άλλωστε τον παρακολουθούσαν μία μοτοσυκλέτα και όταν έκριναν πως ήταν κατάλληλη στιγμή για να προσεγγίσουν και να τον σκοτώσουν, το έκαναν μάλιστα μπροστά στα μάτια της συντρόφου του αλλά και του 7χρονων παιδιού του. Τώρα για τους δράστες, Μιχάλη, όπως φαίνεται ήταν δύο οι αναβάτες στη δύο μηχανή. Άτομα σε μία μοτοσυκλέτα φορούσαν κράνη, προσέγγισαν πάρα πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο που επέβαινε ο 32χρονος. Με χειρουργική ακρίβεια και με το τζαμάκι του οδηγού να είναι λίγο κατεβασμένο, τόσο όσο να περάσει το πιστόλι, το 9 πιστόλι που έφεραν στα χέρια, τον πυροβόλησαν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια εντοπισμού του δρομολογίου, μια χαρτογράφηση δρομολογίου, τόσο προσέγγιση του σημείου όσο και διαπηγή, να δεν αποκλείται να γίνει και άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου το συγκεκριμένο επίμαχο χρονικό διάστημα να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει κάποιες κλήσεις. Επισημαίνω κλείνοντας πως ο 32χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για υποθέσεις ναρκωτικών αλλά και όπλων, ενώ επίσης φέρεται να είχε πραγματοποιήσει και μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος μιας γυναίκας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.